Καλυφθεί το όνομα του ανθρώπου που είναι το πρόσωπο κλειδί για τα στημένα παιχνίδια όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται από τη δικαστική έρευνα. Κώστας Χατζηϊβάνοφ το όνομά του, ελληνοβουλγαρικής καταγωγής και μάλιστα ήδη εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Κύριος Βοριάς, θυμάται. Ήμουν στην εκπομπή τότε που σας έλεγα ότι βρήκα τον Αλβανό ή τον έβαλε στα χωράφια και να τρέχει να φεύγει και να τον ερωτάσει κάτι τέτοια. Ποιος το έλεγε αυτό, θυμάστε? Ο κύριος Μπέος. Κύριος Μπέος, μάλιστα. Κύριε Θωμαίδη. Τώρα δεν ξέρω αν παρενέβη εξ αυτού του λόγου, γιατί αναφερθήκαμε στο Πανιώνιος Δυναμό Τυφλίδα. Ζήτησε να παρέμβει ο πρώην πρόεδρος του Πανιωνίου, ο κύριος Τάσος Ερμίδης. Καλή σας μέρα. Μια καλημέρα σε όλους σας. Και ειδικά στο φίλο μου τον Λαύρο και στο φίλο μου τον Σωτήρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Θωμαίδη, από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, το μόνο που κάλεσε η UEFA, και το ξέρετε πολύ καλά, ήταν ο Τάσος Ερμίδης. Για το Πανιώνιο Δυναμό Τυφλίδας. Για το Πανιώνιο Δυναμό Τυφλίδας, στο ξενοδοχείο Νοβοτέλ, απέναντι από το Ελευθέριο Βενιζέλο. 5 ώρες προσπαθούσανε να μου πάρουνε κάτι για να δημιουργήσουν θέμα. Ούτε αυτοί έχουν στοιχεία, ούτε τότε είχανε, ούτε τώρα. Η UEFA. Ναι. Ο κύριος Κώστας Χατζηϊβάνοφ μήπως έχει? Δεν το ξέρω. Α, δεν ξέρετε. Αλλά τι δουλειά, γιατί να ανακατευτεί αυτός και να μην ανακατευθούν οι άμεσοι άνθρωποι και οι συνεργάτες του. Δηλαδή ένας βούλγαρος ήρθε και έκανε πράγματα μέσα στο σπίτι μου και δεν τον πήρα χαμπάρι εγώ. Σας το λέω γιατί εμείς στον Πανιώνιο ζούμε, είναι τρόπο ζωής ο Πανιώνιος για μας. Και επειδή είμαστε πολύ λίγοι, είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι ανθρώπων, ας αφήσουν τον Πανιώνιο στα προβλήματά του και στην ησυχία του, γιατί δεν θα βγει τίποτα. Εγώ να τώρα είναι 6-7 άτομα στο πάνελ, σας λέω σε 1, σε 2, σε 5 χρόνια να μου αποδείξετε ότι θα βρεθεί κάποιος να έχει στοιχεία να πει κάτι γι' αυτό. Άλλο είναι το θέμα τώρα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν έγινε τίποτα σε εκείνο το μάτς. Απολύτως τίποτα. Εγώ προσωπικά. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι άμα δεν ξέρω. Εγώ ξέρετε κύριε Θωμαίδη, είμαι πολύ σκληρός και αληθινός. Και λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Σας το λέω γιατί. Με συγχωρείτε. Σας το λέω γιατί φιλοξενήσαμε on camera την άποψη του κυρίου Λέναρντ Γιόχανσον, του πρώην πρόεδρου της UEFA, ο οποίος είπε ότι αυτό το μάτς ήταν στημένο. Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της UEFA είπε ευθέως για ένα μάτς ευρωπαϊκό ήταν στημένο. Μια φορά έλεγα ότι είχα κόμμενα τη λάσκαλη. Καλά. Δηλαδή, συγγνώμη. Κύριε Ερμίδη. Επειδή ο κύριος Γιόχανσον και ο Παμαϊδί αναλεπτό, είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος. Έχετε αγωνιστεί. Γι' αυτό χαμογελώ, επειδή είμαι πολύ σοβαρός. Ναι. Έχετε αγωνιστεί να φτιάξετε αυτή την εκπομπή και να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Αν ο καθένας λέει ότι θέλει, χωρίς στοιχεία. Είναι ο καθένας ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο πρόεδρος της UEFA είναι ο καθένας. Με τι πρώτα στοιχεία μπορεί να μας τα δείξει. Μα σας λέω, καταζητείτε ο άνθρωπος που έστεινε αυτά τα παιχνίδια. Τι λέτε αυτός, τώρα. Ναι. Χωρίς να υπάρχουν ηθική αυτουργή. Ήδη έχει συλληφθεί ο Ινδονήσιος. Ήδη έχει συλληφθεί ο Ινδονήσιος. Και καταζητείτε και ο Κινέζος. Είπαμε τα ονόματα. Κύριε Θωμαίδη, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν θέλω να σας δείξω. Αλλά οι περισσότεροι. Έχετε την αίσθηση ότι έχω κάτι με τον Πανιώνιο. Έχετε την αίσθηση ότι έχω κάτι με τον Πανιώνιο. Το πιστεύετε αυτό? Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ποτέ σε ξέρω 15 χρόνια στις εκπομπές σου και σε ευχαριστώ γιατί έβγαζα τον πόνο μου και το πρόβλημά μου. Ξέρετε, δεν ευθύνομαι για τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, κύριε Ερμίδη, ούτε για τα στοιχεία που έχει μαζέψει η εισαγγελία του Βερολίνου. Προηγουμένως γίνανε στη συζήτηση που είχατε 2 πολύ σοβαρές συζητήσεις. Η μία είναι που έκανε ο κύριος από τη Θεσσαλονίκη στον υπουργό τον κύριο Ειδονή, τον οποίο εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, ότι αν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα το ποδόσφαιρο να ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, που το βρήκαμε τον πολιτισμό εμείς, η σημερινή, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Οικονομικών. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα, κύριε Θωμαίδη, θα κάνει Υπουργείο Αθλητισμού. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν.
είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχουμε Υπουργείο Αθλητισμού. Παίρνουν τα χρήματα τα δικά μας, όπως το είπατε προηγουμένως, και τα δίνουν σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις. Ποιοι είναι αυτοί που είναι διευθυντές στον ΟΠΑΠ? Εμείς δεν έχουμε καταξιωμένους μπασκεμπολίστες, ποδοσφαιριστές, αθλητές να έχουν το αξίωμα να είναι πρόεδροι στον ΟΠΑΠ. Μάλιστα. Ο κάθε υπουργός που έρχεται βάζει τον ανεψιό του, τον ξάδελφό του, να ασκήσει αυτό το θέμα. Και πάμε στην αγαπημένη μας την ΕΠΟ. Αυτή τι είναι, κύριε Σοβαίδη, που δίνουν εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ μιλάει. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν επεμβαίνει η πολιτεία? Εκεί πρέπει να επέμβει η εισαγγελία. Ποιος είναι ο Πυλάβιος, πώς ήρθε? Πώς ήρθε ο κύριος Πυλάβιος? Από σύμβουλος του ΠΑΕ Παναθηναϊκός, πήγε στην ΕΠΟ, εμείς είμαστε τόσα χρόνια εκεί και ένας άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να είναι, δεν έχει πει. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εξελέγει ο κύριος Πυλάβιος, ξέρετε. Εξελέγει, είναι εκλεγμένος. Τον ψήφισαν οι πρόεδροι των ενώσεων. Ανεξαρτήτως αν εγώ προσωπικώς διαφωνώ με το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ, εξελέγει. Και ειδικά με την ΕΠΟ, αυτά που γίνονται είναι τραγωδίες. Γι' αυτό δεν θα δούμε ποτέ ποδόσφαιρο στην πατρίδα μας. Γιατί αυτοί που τον εξελέγουν είναι πιο στημένοι από αυτούς. Αυτοί που τον εκλέγουν, λέτε. Σε ένα ερώτημα που κάνει το κύριο Μάρη. Ναι, ολοκληρώστε όμως, αυτή δεν είναι παρέμβαση. Πριν τρεις Δευτέρες είχατε τον κύριο Κούγιακη και αφού καλωσορίσατε όλους τους παρευρισκόμενους, ξεκινήσατε την εκπομπή από τον κύριο Κούγια λέγοντάς του ότι θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Κούγια, που είστε ο άνθρωπος που βγάλατε την παράγκα νούμερο 2 και την παράγκα νούμερο 3. Την παράγκα νούμερο 1 και την ξεχάσατε. Τη μελλοντική παράγκα, λέτε. Ναι, εντάξει. Μπορεί να την βγάλει ο κ. Σκούγιας. Οι παράγκες ξεκινήσαν από το νούμερο 1. Εντάξει. Η οποία είναι τα αδελφίνια και ο κ. Μάρη Φέρι. Ξέρω καλά την ιστορία που δουλεύω. Γιατί γελάτε, κύριε Μάρη? Και ρωτήστε τον κύριο Μάρη. Ένα λεπτό, ένα. Ρωτάμε. Ορίστε. Εδώ είναι ο κ. Μάρη. Ρωτήστε τον κύριο Μάρη, επειδή δεν καταλαβαίνει κανένα και δεν φοβάται κανένα, να σα πει και ο ίδιο ο άνθρωπο. Ναι. Τι τράβηξε μέσα εκεί. Να τον αφήσουμε να μας πει τι τράβηξε. Βεβαίως. Αλλά τον κύριο Κούγια γιατί το ρωτήσατε. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Να απαντήσει. Δεν θέλετε να απαντήσει ο κύριος Μάρης. Λοιπόν, αφήστε τον κύριο Κούγια τώρα. Για να απαντήσει ο κύριος Μάρης. Κύριε Ερμηγή, κάντε μου τη χάρη. Μεγάλωσε μέσα στα αδελφίνια και έβλεπε με τα μάτια του τι γινόταν κάθε μέρα. Στα αδελφίνια. Ναι. Μάλιστα. Είναι αυτά τα αδελφίνια. Ένα λεπτό, θα μάθουμε. Θα μάθουμε τι τώρα. Είναι τα αδελφίνια αυτά, κύριε Θωμαίδη, να μπω κι εγώ λίγο στο θέμα. Ναι, κύριε Μάρη, βοηθήστε. Δεν έχετε φτύσει με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ναι, κύριε. Δεν έχω φτάσει σε τέτοιο μεγάλο βάθος. Δεν έχω κάνει διδακτορικό εκεί πέρα μέσα. Ένα λεπτό, κύριε Μάρη. Τι είναι αυτά τα αδελφίνια? Ναι, βοηθήστε λίγο τον κύριο Μαργαρίτη. Τα αδελφίνια είναι μία ψαροταβέρνα στην Γλυφάδα. Εκεί υπήρχε ένα στέγη ποδοσφαιρικό, ας πούμε. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας ήταν φίλος μου και πηγαίναμε και διάφοροι φίλοι. Πήγαινε ο αείμνηστος, ο Θόδωρος, ο Βαρδινογιάννης και διάφοροι άλλοι φίλοι μαζευόντουσαν εκεί. Τώρα, σε άλλο θέμα, δεν μπορώ εγώ, δεν έχω κάτι, δεν έχω τραβήξει κάτι το ιδιαίτερο εκεί μέσα. Μαζευόντουσαν διάφοροι ποδοσφαιρικοί παράγοντες. Τι μαζευόντουσαν? Ήταν ο Βίκτορας, ο κύριος Κούγιας, διάφοροι παλιοί σύμβουλοι της ΕΠΟ. Εντάξει, έρχονταν κόσμος. Ίσως είχε καλό ψάρι, γι' αυτό πήγαινατε. Ναι, είχε καλό ψάρι, τι να λέμε. Αυτό είχε καλό ψάρι. Ναι. Εγώ πίστευα ότι θα μιλούσε. Δηλαδή, τι να πω, Τάσο, τι να πω. Να πεις ότι όλοι οι διαιτητές σε όλα τα στημένα παιχνίδια περνάγανε από αυτόν. Πολλοί διαιτητές ερχόταν στα αδελφίνια και τρώγανε. Πολλοί παράγοντες της ΕΠΟ ερχόταν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι
Δεν νομίζω ότι τότε υπήρχε. Είπαμε, είχε καλό ψάρι, κύριε Ρεβίδη. Όχι, δεν είναι θέμα μόνο καλό ψάρι. Για πείτε μου. Δεν νομίζω ότι. Ναι. Να ένα λεπτό. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να στο πάνελ ο Σωτήρης ο Βοριάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μιλήσω. Αλλά όταν δεν έχω, κάτι... όταν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, τι να πω. Ότι ερχόταν εκεί ο κύριος Χατζιαποστόλου. Που ερχόταν, ας πούμε, και έπινε καφέ, ότι ερχόταν είναι εκεί. Το πρώτο όνομα που είπες. Ο κύριος Πανέας, ότι ερχόταν εκεί ο κύριος Βοριάς. Τι να πω δηλαδή, όλοι ερχόταν εκεί πέρα. Και εσείς πηγαίνατε, κύριε Βοριά. Από εκεί στερα, εγώ, είχε όντω καλό ψάρι. Εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στην περιοχή. Αντιδήμαρχος Γλυφάδα. Επόπτευε τα μαγαζιά ο κύριος Βοριάς. Ένα λεπτά, δηλαδή, αν έχουν άδεια. Εγώ τι πρέπει να πω δηλαδή, ότι έχεις υπόψη, έχει υπόψη κάποιο παιχνίδι. Έχει υπόψη κάποιο παιχνίδι που δεν ξέρω εγώ, που είχε γίνει εκεί κάποια συναλλαγή. Εντάξει, δεν θέλω να σε πω. Όχι, 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 δεν είναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω, δεν έχω πρόβλημα λοιπόν, να μιλήσω. Όχι, όχι, δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Τώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι ξέρουμε, δεν ξέρουμε, αφού τα έχει βγάλει ο κύριος Θωμαΐδης όλα αυτά τα πράγματα για το. Για την παράγκα αυτή τη. Πάντως, εγώ ψάρι στα αδελφίνια δεν έχω φάει, σας διαβεβαιώνω. Σίγουρα και εγώ. Ούτε εγώ, κύριε Θωμαΐδη. Πρέπει να πάμε. Πώς πήγαινε, κύριε Μάρη. Ποιος πήγαινε. Ο Σπάθας πήγαινε. Πώς δεν πήγαινε. Πήγαινε. Και πού είναι εκεί το θέμα, γινόταν δηλαδή. Οι πρώτες στρατολογήσεις. Συγγνώμη, πού είναι το θέμα, αν πήγαινε ο Σπάθας. Ένα λεπτό, ένα. Τι στρατολογήσεις. Ένα λεπτό, όχι, όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε Ερμηδί. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Γιατί μπορεί να μην μιλήσω, να πω εγώ. Θα μιλήσετε, ναι, κύριε Βοριά. Έχει δίκιο ο κύριος Ερμηδής, τα έχει ζήσει, τα έχει δει. Γινόταν οι πρώτες στρατολογήσεις, επόπτες. Από τη Θεσσαλονίκη, από τη Δράμα, από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο. Όλος ο κόσμος πέραγε από εκεί. Όταν λέτε στρατολόγηση, τι εννοείτε, κύριε. Μετά, δεν λέγαμε στην παράγκα που είχαμε τους στρατολόγους. Οι στρατολογούσαν πρόεδρους των ενώσεων για να ψηφίσουν διαιτές, επόπτες για στρατολόγοι να. Στρατολόγοι ποιοι ήταν, Εκεί ο Αντώνης, ο Δελφίνιας. Α. Ήταν στρατολόγος. Στρατολόγος, ξέρει ο Ερμηδής, όπως τα λέει. Μάλιστα. Και στρατολογούσε διαιτητές. Εγώ δεν. Και στείνοντα τα παιχνίδια. Δεν ούτε του μιλάω, δεν είχα καλές σχέσεις. Όχι, όχι, και στείνοντα τα παιχνίδια εκεί δηλαδή. Δεν είπα, εγώ δεν είδα να στείλω παιχνίδι. Μπορώ να πω, αν σας πω ναι, θα μου πείτε ποιο παιχνίδι. Αφού δεν είδα κανένα παιχνίδι, αλλά να πηγαίνουν εκεί οι σύμβουλοι της ΕΠΟ, οι αντιπρόεδροι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας που θα αναλάβει. Τον εφέρνω, λέει, για να αναλάβει. Ερχόταν και ο πρόεδρος εκεί. Γινόταν το αλυσβερίσι και σε μια εβδομάδα τον έβλεπες πρόεδρο στην ΕΠΟ. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Τον έβλεπες πρόεδρο στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Και περνάγανε από εκεί. Κάτι μπεπτό, δεν μπορώ να πω ότι άκουσα, ότι είδα. Δοξασμένα τα αδελφίνια. Δοξασμένα τα αδελφίνια. Είναι 2:10 είναι ωραία. Βγαίνουν οι μεγάλες φίρμες. Υπάρχει όμως και μια ουσία που έχει γραφτεί. Στο διάστημα λοιπόν. Που τα αδελφίνια κάνανε κόλπα στον Αφρό. Έχουμε 5 πρωταθλήματα Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός, 4 ΑΕΚ, 1 ΠΑΟΚ, 1 Λάρισα. Σταματώ το σχόλιο μου εδώ. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε, ανεξάρτητα από τις ωραίες αυτές ιστορίες ποδοσφαιρικού παρασκηνίου, πώς αποτυπώνεται τελικώς η αξία των ομάδων. Και σταματώ εδώ. Κύριε Πανώση, πώς τα ακούτε όλα αυτά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ήξερα τι λες και Bilderberg ότι διευθύνει τον κόσμο. Τώρα ότι υπάρχουν και τα αδελφίνια που διευθύνουν τον αθλητισμό, τι να σας πω. Αλλά επανέρχομαι στην άποψή μου ότι βλέπετε ότι θέλει 5 η διαφθορά. Δηλαδή, αν ένα ολόκληρο σύστημα έβλεπε ότι στείνονταν τα πάντα και συνέχισε να τρώει τη σαλάτα του, την ψαροσαλάτα του και την ψαρόσουπά του, καλά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Δηλαδή. Εγώ θέλω να εστιάσω και ένα άλλο πράγμα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Κάτι λέει. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν καταλαβαίνω αυτά που είπε ο κύριο Στράτο. Ναι, κάτι λέει ο κύριο Αϊδόνη. Ναι, κύριε. Όχι, έκανα χιούμορ λέγοντα τον κύριο Πρετάνη ότι τώρα μπήκε και ένα έκδοση παράγοντα στα αδελφίνια. Και εγώ θέλω να κάνω λίγο χιούμορ, κύριε Θωμαίδη, να πω το εξή, ότι από όλη τη μοιρασιά, όπω είπε ο κύριο Στράτο, βλέπω απουσιάζει ο Άρης. Και ο Πάοκ πήρε, και η Λάρισα πήρε. Βλέπω ο Άρης δεν ήταν στο κόλπο. Είναι παιδινή τη Θεσσαλονίκη. Είναι φίλο μου και ο κύριο Στράτο. Αν θέλει να απαντήσει στον κύριο Στράτο, κύριε Θωμαϊδή. Ναι, κύριε Ερμηδή. Εγώ μιλάω επώνυμα, δεν μιλάω ανώνυμα. Να πέσει ο Άρης, πες. Κύριε Στράτο, είστε καινούριο άνθρωπο στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και επειδή δεν τα έχετε ζήσει, εγώ δεν μπορεί να μιλάω έτσι. Είπα να μιλήσει ο Λαύρο, γιατί έχει πληρώσει και αυτό το τίμημα. Είμαι καινούριο, αλλά παρακολουθώ από μικρό. Δεν τον πιέζω. Κύριε Στράτο,
Είστε περαστικός από το χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν θα μου το πείτε εσείς αυτό. Έχω 20 χρόνια διαδρομή και είμαι μόλις 50, κύριε Ερμίδη. Ορίστε. Έχω 20 χρόνια παραγωγική διαδρομή και είμαι μόλις 50. Δεν θα μου το πείτε εσείς, δεν νομιμοποιήστε να μου πείτε αν είμαι περαστικός. Πού την έχεις τα 20 χρόνια. Στον Παναθηναϊκό. Από το 1992 από τον ΑΣΥΓΜΑ Ρόδος και από τον ΑΕΤΟ και Σαργανής. Αφήστε, κύριε Ερμίδη, δεν θα μιλήσουμε για μένα απόψε εδώ. Δεν θα, δε θα με πείτε εσείς περαστικό. Δεν σας επιτρέπετε. Τώρα με προκαλείτε να πιεστώ. Σας σέβομαι, είστε μεγάλος άνθρωπος και θα ήθελα να είστε προσεκτικός. Έχετε μία διαδρομή και θα ήθελα να τη σεβαστείτε. Κύριε Στράτο, ακούτε τώρα αυτά, πέστε τα στιγμή να παιδάκι. Σας παρακαλώ. Κύριε Ερμίδη, σας παρακαλώ. Όχι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Μα εγώ βλέπετε, σας έδωσα τον χρόνο να αναπτύξετε τις απόψεις. Αλλά χαρακτηρισμούς τέτοιους στις προσκεκλημένες μου, όχι. Με συγχωρείτε. Έχει δόλο αυτά που λέει, αφήστε με να το απαντήσω. Με συγχωρείτε. Κύριε Στρατό, και εγκαλείτε διαρκώς. Είστε καινούριος, γιατί με διακόπτετε, αφήστε με να πω. Εγώ προσπαθώ να σας αφήσω, αλλά θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να δείξετε την ίδια σύνεση που επιδεικνύουν και οι προσκεκλημένοι μου. Σας παρακαλώ. Εντάξει, λοιπόν, πείτε μου. Νομίζει ότι δεν γνωρίζω το αντικείμενο και μου μιλάει έτσι. Κύριε Στράτο, ακούτε με. Μπήκατε στον χώρο του ποδοσφαίρου γιατί σας πήρε κάποια στιγμή ο Τίγκερ και σας έβγαλε. Ούτε μέσα από τον Παναθηναϊκό προέρχεστε, γιατί άμα προερχόσασταν εγώ θα σας ήξερα. Είχα τη τιμή στη ζωή μου να παίξω γαμπρός μου στον Παναθηναϊκό και να είμαι πολύ αγαπητό πρόσωπο στον χώρο αυτού του κομματίου πάνω από 30 χρόνια. Λοιπόν, σας πήρε ο κύριος Τσίγκερ από το πουθενά και σας έβαλε σύμβουλο ή σε οποιαδήποτε θέση σας είχε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκού. Σεβόμενος στην εκπομπή και εσάς προσωπικά δεν θα απαντήσω, κύριε Ερμίδη. Καλή σας νύχτα από μένα. Του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν μας απασχολεί, αυτό το θέμα, κύριε Ερμίδη. Κύριε Ερμίδη, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι ο κύριος Μάρης. Ένα λεπτό. Αν έχει να πει κάτι ο κύριος Μάρης, γιατί απευθύνθηκε σε αυτόν προσωπικά. Εγώ, τι να πω, ό,τι είχα να πω το είπα. Δεν νομίζω ότι πράγματι υπήρχε σε αυτό το μαγαζί. Ήταν ένα στέκι παραγόντων. Τώρα, αν ο κύριος Βοριάς λέει ότι, και ο κύριος Ερμίδης ότι εκεί στηνόταν όλα τα παιχνίδια, εγώ έχω να πω ότι ναι, μπορεί να υπήρχε παρασκήνιο, μπορεί να πηγαίνανε παράγοντες εκεί, ξέρετε πως είναι η Ελλάδα. Λέγανε ότι ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης τότε είναι η κορυφή, όπως λένε σήμερα ότι είναι ο κύριος Μαρινάκης. Όλοι πηγαίνανε εκεί και γλύφανε για να έχουν την εύνοιά του, ο ένας να μπει στην ΕΠΟ, ο άλλος να μπει στη διαιτησία. Δεν μιλάμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, αφού τα γνωρίζετε όλοι. Γιατί συζητάμε τέτοια πράγματα. Άλλο είναι το θέμα με τα στημένα παιχνίδια που γίνανε τώρα. Άλλο είναι με τα στημένα παιχνίδια που γίνανε στην παράγκα τότε. Την περιβόητη παράγκα τότε με τον κύριο Σπάθα και με τον κύριο Μητρόπουλο και με όλους αυτούς. Και άλλο είναι η ιστορία που λέει και ο φίλος μου ο κύριος Στράτος με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πράγματι μπορεί να είχε κάποια εύνοια σαν μεγάλη ομάδα. Δεν ήταν αυτό το αποκορύφωμα που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια επί εποχής του κυρίου Κόκαλη και το περσινό αυτό που έγινε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Καραϊσκάκη, που έγινε βιασμός έγινε, όχι ανατροπή αποτελέσματος, έγινε βιασμός. Δεν γινόταν τέτοια πράγματα τότε. Ναι, υπήρχε κάποιο παρασκήνιο μέσα, όπως γίνεται σε όλο το φάσμα της κοινωνίας. Να σας πω τη γνώμη μου, κύριε Μάρη. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω και τόσο πολύ ότι θα αποδώσει η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Αντιθέτως όμως, πιστεύω ότι μια συγκυβέρνηση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα μπορούσε να δημιουργήσει, ειλικρινής όμως συγκυβέρνηση, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες αξιοπιστίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό απέτυχε, κύριε Θωμαίδη. Πότε έγινε συγκυβέρνηση και δεν την κατάλαβα αυτό εγώ. Αυτό προσπάθησε να το κάνει ο κύριος Τζίγκερ. Ναι, την εποχή που πήγαν να κάνανε τη Σούπερ Λίγκ. Και τι έγινε. Μα ήταν ειλικρινής η συγκυβέρνηση. Ο Τζίγκερ και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν ειλικρινής, γιατί αν ήταν ειλικρινής. Δεν μιλώ τώρα για πρόσωπα. Εγώ δεν μιλώ για τον Τζίγκερ και τον Πέτρο Κόκαλη. Μιλώ για τις ομάδες. Εκεί έγινε. Που είναι τεράστια μεγέθη. Είναι οι δύο ομάδες που εξουσιάζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, κύριε Μάρη. Εάν θέλανε. Αυτές οι δύο ομάδες, αν θέλουν,
μπορούν να τελειώσουν το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου αύριο το πρωί. Σε πέντε λεπτά. Σε πέντε ακριβώς λεπτά. Λέω κάτι άλλο, λέω κάτι διαφορετικά, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Κοιτάξτε να δείτε, οι συγκυβερνήσεις, σε όποια επίπεδα γίνονται, κατά βάση είναι συγκαλύψεις. Για να μην είναι συγκαλύψεις παλιών ανομιμάτων, θα πρέπει να έχει γίνει μια κάθαρση. Ή αυτοκάθαρση, ή η ένωση των καλοπροαίρετων προέδρων ή οτιδήποτε άλλο, να οδηγεί σε κάθαρση. Αν δεν οδηγεί σε κάθαρση, εκ των πραγμάτων θα κουβαλάνε τα νομίματα. Και αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει, γιατί σε όλους τους χώρους, και στον ιατρικό και στον πανεπιστημιακό, υπάρχουν φαινόμενα, αλλά κάποια στιγμή κάποιος γράφει απομνημονεύματα. Κάποια στιγμή κάποιος γράφει μια μυθιστορία, όπου είναι η ιστορία, αλλά με πρόσωπα λίγο αλλαγμένα, για να μην έχουμε και προβλήματα με τον ποινικό νόμο. Εγώ δεν ξέρω, δεν διαβάζω. Διαβάζω όσο γίνεται με θεωρητικά κομμάτια για το ποδόσφαιρο κλπ. Αλλά κανείς δεν το καταγράφει ως βιβλίο ότι συνέβησαν αυτά, συνέβησαν εκεί, συνέβησαν έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα μιλήσει και ο κύριος Στράτος και ο κύριος Βουριάς που θέλουν τον λόγο. Βεβαίως. Αμέσως μετά το διαφημιστικό.